σας ημέρα για μία ακόμη φορά. Οι συνέπειες της κακοποίησης κατά τη διάρκεια της παιδικής ηλικίας καταγράφονται από τους επιστήμονες επώδυνες και διαρκείς. Νέα μελέτη που δημοσιεύεται σε επιστημονική επιθεώρηση της Εθνικής Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής δείχνει ότι η έλλειψη της γονεϊκής αγάπης και τα άσχημα βιώματα των παιδιών στα πρώτα χρόνια της ζωής τους επιβαρύνουν ισόβια τη σωματική τους υγεία. Μέχρι σήμερα γνωρίζαμε ότι τα παιδιά που μεγάλωσαν σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον είχαν επιβάρυνση σε ό,τι αφορά στην ψυχική τους υγεία. Ήταν πιο ευάλωτα δηλαδή για την εμφάνιση αγχώδους διαταραχής αλλά και άλλων ψυχικών νοσημάτων. Με τη νέα έρευνα όμως φαίνεται ότι οι επιπτώσεις της κακοποίησης μπορεί να διαρκέσουν μια ολόκληρη ζωή. Η νέα μελέτη αποσαφηνίζει ότι υπάρχει ισχυρή βιολογική συσχέτιση ανάμεσα στα αρνητικά βιώματα που ενδεχομένως έχουμε ως παιδιά στην αρχή της ζωής μας και τη σωματική μας υγεία. Για να είμαι ακριβής μαζί σας, οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας στο Λος Άντζελες αξιολόγησαν 18 βιολογικούς δείκτες της υγείας σε 756 ενήλικες στα πλαίσια μιας πολυετούς καρδιολογικής μελέτης. Ανάμεσα στους βιολογικούς δείκτες που αξιολογήθηκαν συμπεριλαμβάνονται η αρτηριακή πίεση, ο καρδιακός παλμός, οι ορμόνες του στρες, η χοληστερόλη, η περίμετρος της μέσης, δείκτες που δείχνουν πιθανή φλεγμονή στον οργανισμό, καθώς επίσης και τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Όπως διαπίστωσαν οι ειδικοί, όσοι εθελοντές είχαν βιώσει κακοποίηση σωματική ή ψυχολογική όταν ήταν παιδιά, διέτρεχαν ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο να έχουν παθολογικά ευρήματα σε πολλαπλούς δείκτες εις βάρος της καρδιακής τους υγείας. Μάλιστα, η σχέση ήταν αναλογική, που σημαίνει ότι όσο πιο έντονη, πιο σοβαρή ήταν η κακοποίηση και η έλλειψη αγάπης, τόσο πιο παθολογικά ήταν τα ευρήματα που παρουσίαζαν. Από την άλλη, εκείνοι που ως παιδιά μεγάλωσαν με αγάπη και φροντίδα, φάνηκε ότι είχαν μία σπίδα προστασίας. Οι ειδικοί αναφέρουν ότι τα ευρήματά τους υπογραμμίζουν το βαθμό στον οποίο οι εμπειρίες νωρίς στη ζωή συσχετίζονται δεκαετίες αργότερα με βιολογικούς κινδύνους που επηρεάζουν ολόκληρο τον οργανισμό μας. Και για να το πούμε πιο απλά, οι γονείς που μεγαλώνουν τα παιδιά τους δίχως αγάπη, κακοποιώντας τους σωματικά και ψυχολογικά, πρέπει να γνωρίζουν ότι καταστρέφουν για πάντα την υγεία τους. Το συμπέρασμα από αυτή την έρευνα, ιδιαιτέρως για εσάς τους γονείς, είναι ένα. Μην αφήνετε τα δικά σας προβλήματα, τα δικά σας αποθυμένα και τις δικές σας αγγυλώσεις να επιβαρύνουν την υγεία των παιδιών σας στο μέλλον. Να θυμάστε, τέλειος γονιός δεν υπάρχει, ούτε και τέλεια μέθοδος ανατροφής των παιδιών. Ρωτήστε τους ειδικούς ωστόσο να σας πούν με ποιον τρόπο θα προστατέψετε την υγεία των παιδιών σας, η οποία ήταν, είναι και θα είναι πάντα πάνω απ' όλα.